Καλησπέρα. Μεταβαίνει. Καθώς έχει ένα ραντεβού 7.30 ώρα Βρυξελών, 8.30 ώρα Ελλάδος, με τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Αποχαιρετιστήριο, ε. Αποχαιρετιστήριο. Τον πήγαινε ο Γιούνκερ τον Τσίπρα γενικά. Είχαν μια καλή επαφή μεταξύ τους. Παρότι κάποια στιγμή. Πήγε να τον τυλάξει στον αέρα τον άνθρωπο το Γιούνκερ. Απίβδησε ο κύριος Γιούνκερ. Ο Γιούνκερ πάντως είχε παραδοσιακά καλές σχέσεις με όλους τους πρωθυπουργούς. Το 2015, το πρώτο εξάμεινο. Ναι, απίβδησε. Είχε απαβδίσει ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και δεν το είχε δείξει όπως ουδής άλλος. Έτσι κι αλλιώς το είχε κρύψει ότι έχει απαβδίσει από την τακτική που ακολουθούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, να πούμε ότι απόψε είναι το ραντεβού με τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και αύριο ξεκινάει το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα με συνάντηση με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και με συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει μετά, κατευθείαν συναντήσεις, με τα προεδρία των Ευρωομάδων της Αριστεράς, των Ευρωσοσιαλιστών. Θα είναι ως παρατηρητής εκεί, να πούμε, έτσι, έχει προσκληθεί ως παρατηρητής. Έχει προσκληθεί να συμμετάσχει ως παρατηρητής στην προπαρασκευαστική σύνοδο του ΠΕΣ. Πάντα πραγματοποιούνται τέτοιες λίγο πριν τη βασική σύνοδο. Και τσατίζεται και η κυρία Γεννηματά όταν τον καλούν τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση έχει έναν παραπάνω λόγο. Γιατί αν στις προηγούμενες συμμετοχές του είχε και την ιδιότητα του πρωθυπουργού, τώρα δεν υπάρχει αυτή η ιδιότητα. Επομένως δεν υπάρχει και κανένα φίλο οικείς προκειμένου να τον καλούν. Οι 6 ευρωβουλευτές, το 32%. Θα τον επιθυμούσαν στους κόλπους τους, μάλλον. Είναι ξεκάθαρο το θέμα αυτό. Νομίζω ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό τρέχει αυτό το φλερτ. Να δούμε πού θα καταλήξει. Τυπικά πάντως δεν υπάρχουν σκέψεις στην Κομουνδούρου για να αλλάξουν ευρωομάδα. Θα παραμείνουν. Όχι, αλλά θέλουν να κλείνουν το μάτι μονίμως. Να είναι σε δύο βάρκες. Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Σε δύο βάρκες. Διεύρυνση έρχεται. Θέλουν και να είναι και σε ρόλο γεφυροποιού. Ναι. Γιατί αυτό που θα ζητήσει ο Αλέξη Τσίπρας εξ όσων μαθαίνουμε αύριο είναι ότι πρέπει να συγκροτηθεί μια ευρεία προοδευτική, ευρωπροοδευτική συμμαχία. Για να δηλώσει την παρουσία της, την εγχειρία απέναντι στις πολιτικές της συντηρητικές για να μην βυθιστεί ξανά η Ευρώπη σε ύφεση και όχι μόνο οικονομική. Μάλιστα. Τώρα έχουμε να πούμε νίκη και τον περίφημο η ΣΥΡΙΖΑ, ε. Α, από χθες το βράδυ, από χθες 8. Μπήκες, γράφτηκες. Δεν μπόρεσα, όχι, δεν μπόρεσα να πω, έπεφτε η αλήθεια, είναι γύρω στις 10-11 το βράδυ. Μα είναι γιατί είναι μεγάλη ζήτηση γι' αυτό. Να γραφτώ, η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν το δοκίμασα. Τέτοια σκέψη δεν μου πέρασε από το μυαλό. Αλλά λένε από την Κουμουνδούρου ότι είναι ευχαριστημένη από τις ηλεκτρονικές εγγραφές, από την πρώτη εικόνα. Μας έλεγαν ότι το πρώτο 12ωρο σημειώθηκαν 4.000 αιτήσεις. Περίμενα δηλαδή το ηλεκτρονικό κάποιο για να γραφτούμε το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Ενδεχομένως, έχει ένα ενδιαφέρον. Έχει διαφημιστεί και διαφορετικά, ρε παιδιά. Είναι άλλο το. Το έχει πάρει πάνω του ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός, το συγκεκριμένο θέμα. Μέχρι πρώτη δεν είχαμε καμία εκστρατεία αντίστοιχη. Είναι και εύκολο μέσα από ένα τάμπλετ. Βέβαια. Είναι και πιο εύκολο. Είδες, ο ΣΥΡΙΖΑ μας διδάσκει το δρόμο προς τη σύγχρονη τεχνολογία.